Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή 7 ημέρες γεγονότα. Μια εκπομπή αναδρομής στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Και ξεκινάμε την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Στην τελική ευθεία οι αλλαγές στο ασφαλιστικό με το κούρεμα των συντάξεων να φαντάζει αναπόφευκτο. Η οριστικοποίηση των αλλαγών αναμένεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Την ενσωμάτωσή τους στα κύρια ταμεία ασφάλισης φαίνεται ότι θα αποφύγουν τα επικουρικά ταμεία, καθώς η οριστικοποίηση των μέτρων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση φαίνεται ότι έχει εισέλθει στην τελική ευθεία, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Όπως σημειώνεται, το κούρεμα των συντάξεων θεωρείται αναπόφευκτο, όπως και η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα. Η διατήρηση των επικουρικών συντάξεων φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο, να υποχωρεί μπροστά στις πιέσεις. Εάν δεν υιοθετηθεί η πρότασή του, που όπως υπενθυμίζεται, περιλαμβάνει στην ουσία κατάργησή του και ένταξη στην κύρια ασφάλιση, αναμένονται μειώσεις της τάξης του 6%. Οριστικοποίηση του σχεδίου αναμένεται εντός της εβδομάδας, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί σε εξοικονόμηση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα που συζητούνται είναι ο επανεπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων με βάση τους νέους συντελεστές. Μειώσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 30%. Ενώ εξετάζεται και η εφαρμογή κλιμακωτού ποσοστού αναπλήρωσης κατά την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Αναλυτικότερα στο Υπουργείο Εργασίας φαίνεται ότι εξετάζουν το δεχόμενο μεσοσταθμικών μειώσεων στις υψηλές επικουρικές συντάξεις έως 6%. Αύξηση εισφορών κατά 0,5% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους και η άμεση εφαρμογή του ενιαίου κανονισμού παροχών με στόχο τη διατήρηση του ΕΤΑ. Αυξήσεις στους μισθούς των μισών σχεδόν δημόσιων υπαλλήλων προβλέπονται από το νέο έτος, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης Χριστόφορος Φερναρδάκης. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε λεπτομέρειες γύρω από το νέο μισθολόγιο. Μικρές αυξήσεις στο 55% των δημοσίων υπαλλήλων από 1η Ιανουαρίου 2016. Σταδιακή απομείωση της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, συγχώνευση ειδικών μισθολογίων και δημιουργία εθνικού μητρώου υπαλλήλων. Προαναγγέλει ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναδάκης σε συνέντευξή του. Όπως ανέφερε, με το νέο μισθολόγιο αποσυνδέεται η σχέση του μισθού με το βαθμολόγιο και πλέον η μισθολογική εξέλιξη θα συναρτάται με τις ορειμάνσεις, που θα είναι κάθε 2 χρόνια για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ανά τριετία για τους υπόλοιπους. Αυτό συνεπάγεται μικρές αυξήσεις για περίπου 315.000
3.000 υπαλλήλους στο σύνολό τους 570. Για τους 90.000 υπαλλήλους που αμείβονται με την προσωπική διαφορά, ο κύριος Βερναδάκης σημειώνει ότι δεν θα μειωθεί ο μισθός που παίρνουν, αλλά με την επανακατάταξη δεν θα πάρουν τις αυξήσεις από τις οριμάνσεις. Αντιθέτως, θα μείνει σταθερός ο μισθός τους, ώστε σε βάθος πενταετίας ή εξαετίας να απομειωθεί η προσωπική διαφορά, και όταν απομειωθεί θα ξαναρχίσουν να παίρνουν τις τριετίες, διετίες κανονικά. Στον σχεδιασμό του Υπουργείου, όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι η συγχώνευση ομοειδών μισθολογίων, κυρίως των πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, ώστε από 20 να μειωθούν στα 6 έως 7. Τέλος, το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση προβλέπεται τη δημιουργία εθνικού μητρώου, όπου θα εγγράφονται όσοι προσοντούχοι δημόσιοι υπάλληλοι επιθυμούν, και από αυτό θα επιλέγονται οι διοικήσεις όλων των οργανισμών των ανεξάρτητων αρχών εταιριών του δημοσίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μέριμνα διαβεβαίωσαν πως δεν θα κλείσει το Ίδρυμα, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά, λόγω και της καθυστέρησης των κονδυλίων από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε τα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος στο θεραπευτικό παιδαγωγικό κέντρο Ημέριμνα, όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη τύπου, η οποία παραχωρήθηκε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά, κυρίως λόγω καθυστέρησης από πλευράς κυβέρνησης να εγκρίνει κονδύλια. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε υπηρεσίες να λειτουργούμε και να έχουμε αυξήσεις τις υπηρεσίες μας, οι οποίες είναι το κδάπμα που λειτουργούμε, την διημέρευση και ημερήσια φροντίδα που έχουμε αδειοδοτηθεί και για αυτήν. Αλλά ο βασικός στόχος και το αίτημά μας στο μεγάλο είναι αυτό σήμερα, το ότι δεν έχουμε το νοσήλιο που απαιτείται. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον αριθμό των 130 παιδιών, το οποίο έχουμε και καθημερινά νέες αιτήσεις παιδιών. Θέλουμε να πάρουμε παιδιά, γιατί δεν θέλουμε να είναι έξω παιδιά και στα σπίτια τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της ελλειπής χρηματοδότησης για να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του Ιδρύματος είναι η μείωση της τάξης του 40% που υπάρχει στην φετινή επιχορήγηση. Παρόλο τις προσπάθειες που κάναμε για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού με τον Υπουργό, γιατί είναι θέμα Υπουργού να πάρθει μια τέτοια απόφαση, και κατάφερα να μας κλείσουν ραντεβού ούτε με τον Υφυπουργό, αλλά με τον Διευθυντή του Υφυπουργού, δηλαδή με το γραμματέα κλπ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι, και δεν το δεχτήκαμε φυσικά. Είχαμε πάλι περικοπή. Είχαμε 40%.
καθαρά με την πολιτεία, το ότι πρέπει να σκύψει πιο πολύ και πιο κοντά επάνω στα άτομα με ειδικές ανάγκες και να υπάρχει μία βιωσιμότητα, γιατί αλλιώς αν θέλουμε να λύσουμε μόνο το σήμερα και δεν βλέπουμε το αύριο, εμείς τουλάχιστον σαν γονείς νιώθουμε ότι δεν έχουμε και λόγο ύπαρξης. Τα μέλη του Ιδρύματος δεν εφησυχάζονται ώστε να μπορούν και στο μέλλον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Όπως τονίστηκε, οι αιτήσεις που δέχεται το Ίδρυμα καθημερινά είναι πολλές, αλλά δεν μπορούν χωρίς την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης να ανταποκριθούν. Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος των εργαζομένων ανέφερε πως αργούν να καταβληθούν οι μισθοί τους και γι' αυτό, αν συνεχιστεί, θα υπάρξει πρόβλημα. Εδώ και 4 χρόνια, λοιπόν, η πολιτική αστάθεια έχει κοστίσει στα ιδρύματα όλης της χώρας την μη υπογραφή σύμβασης για τα κέντρα διεμέρευσης και μερίσεις φροντίδας με τον ΕΟΠΗ, και αυτό έχει άμεση συνέπεια στα άτομα με αναπηρίες και όχι σε εμάς τους εργαζομένους μόνο στο Μέρινα. Αρκεί να φανταστεί κάποιος ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς αιτήσεις για εισαγωγές νέων ωφελουμένων, τους οποίους δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για 50 άτομα. Το ΚΔΑΜΕΑ για τη Μέρινα έχει εξαντλήσει τον αριθμό των ωφελουμένων. Έχει φτάσει τα 100 άτομα, ωστόσο εμείς δεχόμαστε 150 άτομα και οι αιτήσεις αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα εργάζονται 45 εργαζόμενοι που παρέχουν υψηλές υπηρεσίες στα παιδιά, όπου είναι 150, όπως είπαν και οι προβαλήσαντες, οι αιτήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Δυστυχώς αντικαταστούμε το κράτος με το ότι μένουμε απλήρωτοι 5 και 3 μήνες, γιατί δεν φέρνουν τα χρήματα ούτε στην ώρα τους και τα περικόπτουν. Ήδη η κρατική υπηρεσία είναι το 40% μείον, που αυτό σημαίνει ότι πριν ήμασταν 6, φανταστείτε τώρα με 40% πόσο θα πάει το να είμαστε απλήρωτοι. Δηλαδή, και μόνο που θα το σκεφτούμε, δεν μας τρομάζει αυτό. Και δυστυχώς η μόνη λύση για τα ιδρύματα, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος και η κυρία Διευθύντρια, είναι η υπογραφή σύμβασης από το Υπουργείο με το Κέντρο Διεμέρευσης. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει ίδρυμα την επόμενη χρονιά. Οι υπεύθυνοι του θεραπευτικού κέντρου προβαίνουν σε διαμαρτυρίες, στις οποίες τονίζουν το θέμα της βιωσιμότητας του Ιδρύματος και ζητούν άμεσα την στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς τα πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο συντήρησης.
προβληματισμό στην ηγεσία της αστυνομίας σε κεντρικό επίπεδο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του βουλευτή Γιώργου Κουμπουντσάκου, κυρίως λόγω της αδράνειας των κατασταλτικών δυνάμεων. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα επέλθουν εν ώψη των διαδηλώσεων στις 17 Νοεμβρίου. Προβληματισμός στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας μετά τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κουμουτσάκου στην πλατεία Συντάγματος. Ανώτατα διαξιωματικοί επισημαίνουν ότι οι εντολές που έχουν δοθεί στις κατασταλτικές μονάδες για τον επιχειρησιακό τρόπο δράσης τους στις συγκεντρώσεις ελοχεύουν κινδύνους. Και αυτό γιατί το δόγμα της ήπιας διαχείρισης και της μη χρήσης χημικών, εκτός περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης, μπορεί σε πρώτη ανάλυση να φαίνονται αποτελεσματικές, αλλά σε οξυμένες περιόδους, όπως ήταν αυτή η επίθεση, μπορεί να επιφέρουν τραυματισμούς στοχοποιημένων ατόμων ή ακόμα και θανάτους. Ανώτατα, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας εκφράζουν ανοιχτά φόβους για έξαρση ακροδεξιών τραμπογισμών με στόχο πολιτικούς. Ο κύριος Κουμουτσάκος ξυλοκοπήθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και αστυνομικούς. Οι άνδρες των ΜΑΤ δεν έκαναν χρήση χημικών, δεν επενέβησαν για να συλλάβουν τους δράστες. Όχι γιατί φοβήθηκαν τις αντιδράσεις του πλήθους και μια τυχόν γενικευμένη αναταραχή, αλλά γιατί αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Η ήπια διαχείριση, όχι χημικά, λέει η αξιόπιστη αστυνομική πηγή. Το αποτέλεσμα ήταν ο κύριος Κουμουτσάκος να γίνει έρμεο κατά τη διάρκεια του σε βάρος επίθεση από ένα νεαρό, αντί να προστατευτεί αναλόγως από αστυνομικούς. Η ελληνική αστυνομία θα κληθεί να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα την επιτήρηση δύο ποριών που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερως δύσκολες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Μέλλα, οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Πατρέων ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Πάμε να δούμε τι δήλωσε. Οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Πατρέων ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Μελά. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου άρχισαν να συγκεντρώνουν χωριστά τις περιπτώσεις των υποχρεών, ώστε να εξεταστεί πώς θα εισπραχθούν αυτά τα ποσά σε μια περίοδο όπου ο Δήμος Πατρέων χρειάζεται άμεσα αυτά τα χρήματα για να καλύψει οι ανάγκες βασικές. Αυτές οι οφειλές καταγράφονται κάθε χρόνο στους προϋπολογισμούς του Δήμου. Είναι παλιές οφειλές που υπάρχουν προς το Δήμο, μπορεί να είναι και πάνω από 25 ετία. Είναι περίπου πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των οφειλών. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μας εξετάζουν, έχουμε βγάλει μια αναλυτική κατάσταση των οφειλών που υπάρχουν και
τουλάχιστον στις μεγάλες οφειλές, να δούμε τον τρόπο που θα εισπράξουν τα χρήματα αυτά. Δεδομένου ότι μιλάμε για οφειλές και 25 χρόνια πριν, η εισπράξη σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να είναι αδύνατη να συμβεί, αφού κάποιοι μπορεί να έχουν αποβιώσει, άλλοι να μην έχουν κληρονόμους, οι εταιρείες μπορεί να έχουν αλλάξει χέρια. Και δεν είναι γενικώς από διάφορα και από τέλη, είναι και από εταιρείες που μπορούν να είχαν συμβάσεις με το Δήμο, είναι από διάφορες χρεώσεις οι οποίες έχουν διαχρονικά γίνει αυτές οι χρεώσεις προς τους οφειλέτες. Τα χρήματα τα οποία έχει ο Δήμος για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει σε διάφορες δράσεις είναι ψίχουλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Από αυτή την πλευρά εξετάζουμε και τις οφειλές αυτές που οι οποίες υπάρχουν, ιδιαίτερα αυτοί που χρωστούν αρκετά χρήματα προς το Δήμο, τρόπο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε εισπράξη. Στις περιπτώσεις που μπορούμε, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα και περιπτώσεις στις οποίες ο Δήμος δυστυχώς, εφόσον δεν είχε γίνει κάτι όλα τα προηγούμενα χρόνια να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα και φτάσανε σε αυτό το μεγάλο ποσό, δεν θα μπορέσει να εισπράξει, γιατί πολλοί μπορεί πλέον και να μην υπάρχουν είτε σαν εταιρείες είτε σαν φυσικά πρόσωπα. Άρα και καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν θα μπορείς να εισπράξεις τα συγκεκριμένα χρήματα. Σε επόμενη φάση, ο Δήμος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα διεκδικήσει νομικά ή αλλιώς τα χρήματα που εμφανίζονται να του οφείλουν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Κάτι το οποίο θα συζητηθεί και σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και περνάμε στην Τρίτη, 10 Νοεμβρίου. Δυναμικές κινητοποιήσεις διοργανώνει το Πανεργατικό Μέτωπο ενάντια στην πρακτική της ΔΕΗ να διακόπτει το ρεύμα σε οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν. Το πρωί της Τρίτης, μέλη του ΠΑΜΕ διαμαρτυρήθηκαν έντονα στα γραφεία της ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων. Μαζικό αποκλεισμό των κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί δυνάμεις του ΠΑΜΕ μαζί με καταναλωτές. Οι συγκεντρωμένοι εισέβαλαν στο γραφείο του Διευθυντή Πωλήσεων κ. Καπερώνη, ζητώντας απαντήσεις για τις διακοπές ρεύματος, τις οποίες όμως δεν έλαβαν αφού ο κ. Καπερώνης δεν τους απίθυνε το λόγο. Επικράτησε ένταση με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν αγανακτισμένοι, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις να κατευνάσουν τα πνεύματα. Έντονες αντιδράσεις και από τον πρόεδρο του κοινωνικού οργανισμού, Θεόδωρο Τουλγαρίδη, ο οποίος βρέθηκε στο
το σημείο, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή. Ήρθαμε εκ μέρους του Δήμου που είμαι στην Επιτροπή Επανασύνδεσης Ρεύματος σε ευπαθείς ανήμπορες ομάδες, να ζητήσουμε εδώ από τον Διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Καπερώνη, να επανασυνδεθούν ρεύματα σε ανθρώπους που είναι άρρωστοι, καρκινοπαθείς, μόνοι στο σπίτι, ηλικιωμένοι που δεν έχουν από κανέναν άλλον βοήθεια, και μας απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει το ΦΕΚ, γιατί δεν καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Και καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για καρκινοπαθή που δεν μπορεί να του κοπεί το οξυγόνο και του δίνει γη τον άστο με μπαλαντέζα ρεύμα για να μπορεί να το έχει και να είναι ακόμη στη ζωή. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της εντολής της κεντρικής διοίκησης σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να ξεκινήσει μαζικές διακοπές στην παροχή ρεύματος για οφειλές. Μόνο στην Πάτρα ο αριθμός των διακοπών σε πρώτο χρόνο υπολογίζεται στα 5.000 νοικοκυριά. Τις τελευταίες ώρες κατεγράφησαν περιστατικά στην περιοχή της Αρρώης και στην πλατεία Μαρούδα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η αναλογή ένταση από τους κατοίκους της περιοχής που προσπάθησαν να αποτρέψουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ στο να κόψουν το ρεύμα. Με το κλείσιμο των καταστημάτων από τις 11 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι συμμετείχαν στην πανελλαδική απεργία της Πέμπτης οι έμποροι της Πάτρας, προτρέποντας την κυβέρνηση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και να προχωρήσει στην αναπτυξιακή τράπεζα για να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 7 χρόνια ύφεσης και 5 χρόνια μνημονίων έχουν τελματώσει την χώρα και την αγορά. Τα νεοφιλελεύθερα μνημονιακά δόγματα που εφαρμόζονται στο όνομα της εξυπηρέτησης του χρέους δεν οδηγούν σε λύση, αλλά αντίθετα συνδιαρκώς επιδεινούμενη η κατάσταση της χώρας και της οικονομίας. Δεν μπορούμε να είμαστε απλοί θεατές της πιέσης των δανειστών για νέα μέτρα στην φορολογία αλλά και το ασφαλιστικό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε νέες χωρίς αντίκρισμα θυσίες για την σωτηρία των τραπεζιτών, στρατιές ανέργων, την νεολαία στη μετανάστευση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μαρασμό και λουκέτο και τον λαό σε απόγνωση. Η απάντησή μας είναι ο ενωμένος αγώνας μαζί με τους εργαζόμενους της χώρας για να αποκρούσουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλονται, για να ανοίξουμε τον δρόμο της ελπίδας για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξόδου από την κρίση με ένα προοδευτικό πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανοικοδόμησης. Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει οι συνδικαλιστικοί φορείς την 5η 12 Νοεμβρίου,
και καλεί και τον εμπορικό σύλλογο να συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις. Η αποκεντρωμένη διοίκηση βάζει φρένο στην διανομή κολατσιού στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού κρίνει απαράδεκτη αυτή την απόφαση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση βάζει φρένο στη διανομή κολατσιού στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο επιχειρεί να πράξει ο Δήμος Πατρέων. Ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού κρίνει απαράδεκτη αυτή την απόφαση, την ώρα που πολλά παιδιά δεν έχουν χρήματα για το κολατσιό τους. Η Δημοτική Αρχή όμως δεν φαίνεται να υποχωρεί και θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα να προσφέρουν ένα κουλούρι έστω στα παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Και αυτή την απόφασή μας δεν την έκανε δεκτή η αποκεντρωμένη διοίκηση. Γιατί δεν την έκανε δεκτή? Δεν την έκανε δεκτή βέβαια γιατί υπακούει σε νόμους, σε θεσμούς, σε θεσμικά πλαίσια και επίσης υπακούει στις κατευθύνσεις που παίρνει από την κυβέρνηση και από τους ανάλογους υπουργούς. Εμείς σαν Δήμος σε συνεργασία και σαν κοινωνικός οργανισμός σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων των σχολείων και σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τους διευθυντές των σχολείων ζητήσαμε τουλάχιστον να καλύψουμε άμεσα τα παιδιά που, να το πω έτσι, ομάδα δεν έχουν να φάνε. Η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έκανε λόγο για τη διαγραφή του 50% του συνολικού χρέους, αφού είναι γνωστό ότι οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν χρήματα ούτε για να βάλουν θέρμανση στα σχολεία, ενώ οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στη ΔΕΙΑ που είναι αδύνατον να καλυφθούν. Τελειώνει η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των μαθητών, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, να σημειωθεί ότι σήμερα καταλήψεις και κινητοποιήσεις συνιστούν αξιόπινη πράξη, η οποία διώκεται και τιμωρείται με ποινή από 6 μήνες έως 5 έτη, κάτι το οποίο είναι επίοικος απαράδεκτο. Την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου περί ομαλής λειτουργίας των σχολείων προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος την χαρακτήρισε μαθητικό ιδιώνυμο, τονίζοντας πως οδηγεί ανήλικους μαθητές ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης, μόνο και μόνο επειδή διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γιώκα, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά από τον Υπουργό να καταργηθεί άμεσα η κατάπτυστη αυτή πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ποινικοποιεί τις αγωνιστικές κινητοποίησεις των μαθητών. Ο κύριος Φίλης ανακοίνωσε ότι είναι στη βούληση του Υπουργείου να καταργηθεί άμεσα με νομοθετικό
νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή. Έχουμε πλήρη διαφωνία με το μαθητοδίκαιο και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θέλουμε κάτι περισσότερο να αναμορφώσουμε συνολικά το πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων, το εσωτερικό κλίμα και θεσμικό πλαίσιο της μαθητικής ζωής, ανέφερε ο κύριος Φίλης, καθώς ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι υπήρξαν και νέα κρούσματα κατά τρομοκράτησης των μαθητών και στις τελευταίες κινητοποιήσεις. Με εισαγγελικό έγγραφο που καλούσε τους διευθυντές των σχολείων να παρέμβουν, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η συμπεριφορά τους συνιστά αξιόπινη πράξη, η οποία διώκεται και τιμωρείται με ποινή από 6 μήνες έως και 5 έτη και οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Και πέραμε στην Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Πάτωσαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας συγκεκριμένα μόνο στη μία στις 9 επιχειρήσεις κατέγραψε αύξηση στο τζίρο, ενώ καμία διαφορά δεν έκαναν τα ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή. Μπορεί οι έμποροι να προσδοκούσαν έσοδα στα ταμεία τους με το δεκαήμερο προσφορών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πτωτικά κατά 14,7% κινήθηκαν οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο φετινό διάστημα των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο το 2014. Η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου όσον αφορά τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκε στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή, με το 36% των επιχειρήσεων να βλέπει τις φετινές πωλήσεις στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και το 50% σε χαμηλότερα. Ενώ μόνο μία στις 9 εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισε αύξηση πωλήσεων. Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε τυχαίο δείγμα 200 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται να μην επηρεάζει το συνολικό τζίρο για το διάστημα της φθινοπορεινής χειμερινής σεζόν. Στο 58% των επιχειρήσεων με μία στους 4 επιχειρηματίες να πιστεύει ότι τελικά μειώνει το συνολικό τζίρο και ένα στους 5 να θεωρεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτών που συμφωνούν με το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων σε σύγκριση με το ποσοστό αυτών που διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο για τις πωλήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των επιχειρήσεων με ένα ποσοστό 62% διαφωνεί με την εφαρμογή των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έμποροι ρωτήθηκαν
κινητοποιήθηκαν επίσης, αν άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή 1η του Νοέμβρη. Για όσα καταστήματα άνοιξαν, παρατηρείται ότι περίπου 3 στους 4 επιχειρηματίες πιστεύουν ότι τελικά η Κυριακή δεν επηρέασε θετικά τον τζίρο του εκδοτικού δεκαημέρου, διότι ο τζίρος της Κυριακής απορρόφησε εκείνο των προηγούμενων και επόμενων ημερών. Σημειώνεται ακόμη ότι από το δείγμα το 41% των επιχειρήσεων λειτουργήσε την Κυριακή 1η του Νοέμβρη. Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, καμία επιχείρηση δεν προσέλαβε επιπλέον υπάλληλο για να καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για τις Κυριακές. Το 63% των περιπτώσεων έχει επομιστεί προσωπικά την κάλυψη της ανάγκης, ενώ το 37% έχει επεκτείνει το ωράριο του υπάρχοντος προσωπικού. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι και από την περιοχή Αντιδρότας στο νομοσχέδιο που καταργεί τη ρύθμιση, η οποία έδινε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 του ενιαίου ταμείου αυτοτελώς απασχολούμενων να επιλέγουν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Σκοτώνουν τους νέους επιστήμονες στη χώρα μας, λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τονίζοντας ότι οι νέοι γιατροί έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό και το 25% είναι άνεργοι. Στη δικαιοσύνη αναμένεται να προσφύγουν ίσως και μέσα στην εβδομάδα μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι και από την Δυτική Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση της ρύθμισης που υποστηρίζουν ότι έδινε σημαντική ανάσα στους ίδιους και το ταμείο τους. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση έδινε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 του ενιαίου ταμείου αυτοτελώς απασχολουμένων να επιλέγουν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου, η ρύθμιση αφορά περίπου 6.000 δικηγόρους, 20.000 μηχανικούς και 7.000 γιατρούς. Με την κατάργηση αυτή, περίπου 20.000 μηχανικοί που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση βγαίνουν ξανά εκτός επαγγέλματος. Καταλαβαίνετε επίσης ότι αυτό ήταν μέτρο που έφερε και αύξηση στην εισπραξιμότητα του ταμείου. Μια αύξηση που υπολογίζεται περίπου στο 15% και έφερε στο ταμείο 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, η κατάργηση της εκτός από όλα αυτά, τα οποία θεωρούμε παράλογα, βγάζει ξανά εκτός επαγγέλματος 20.000 ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς. Θα κάνουμε άμεσα ενέργειες προσφυγής με όλα τα ένδυκα μέσα, προκειμένου να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός. Σκοτώνουν τους νέους επιστήμονες στη χώρα μας. Οι νέοι γιατροί έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό και το
25% είναι άνεργοι. Ζητούμε από αυτούς να πληρώσουν χρήματα που δεν έχουν την ασφαλιστική τους κάλυψη. Θεωρούμε ότι είναι ένα ατόπιμα εναντίον του οποίου ενωμένη η επιστημονική κοινότητα της χώρας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσα από τις δικαστικές αρχές καταρχήν της χώρας και κατά δεύτερον όπου αλλού. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για ακόμη ένα χτύπημα στη νέα γενιά των επιστημόνων που εμείς ως φορείς δεν θα αφήσουμε να συμβεί. Τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Τώρα, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής, το νέο καθεστώς έχει και αναδρομικότητα. Συναποφασίσαμε λοιπόν και επιλέξαμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αντιδράσουμε σε ένα διπλό νομοθετικό παραλογισμό. Οι δικηγόροι που μπορούσαν να τακτοποιήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, η εισφοροδοτική τους ικανότητα δεν έχουν πλέον αυτό το δικαίωμα και αναδρομικά οδηγούνται σε οικονομικό καταναγκασμό. Το 91% των Ελλήνων πολιτικών πιστεύουν δυστυχώς ότι δεν φταίνε οι ίδιοι για τα προβλήματα της χώρας, ενώ η πλειονότητα του κοινοβουλίου φαίνεται να έχει αποδεχτεί τα μνημόνια ως πολιτική πρακτική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Έλληνες πολιτικοί αναγνωρίζουν ότι η χώρα έχει προβλήματα, αλλά στην πλειονότητα τους δεν θεωρούν ότι η ευθύνη βαραίνει τους ίδιους και το κόμμα τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ερευνητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Μάνος Τάκας μελέτησε τα επίσημα πρακτικά της κοινοβουλευτικής συζήτησης της 14ης Αυγούστου 2015, ημέρας κατά την οποία ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος το Μνημόνιο 3. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινοβουλευτική συζήτηση επικεντρώθηκε έντονα σε επιθέσεις ανάμεσα στα κόμματα, με κύρια κατεύθυνση την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η συζήτηση για το ποιος φταίει επικεντρώθηκε κυρίως στο εάν η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ με τους εταίρους είχε αρνητικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό. Έτσι, παραγωγικό αίτιο των προβλημάτων θεωρήθηκε από πολλούς ομιλητές στο Κοινοβούλιο ότι ήταν οι κυβερνητικές αποφάσεις εντός εξαμήνου και όχι η πολιτική που ακολουθήθηκε από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περισσότεροι βουλευτές που έλαβαν το λόγο κατά τη συζήτηση για το Μνημόνιο 3 επιχείρησαν από το Βήμα της Ολομέλειας να αναδείξουν την κυβέρνηση ως πρώτη αιτία για την κατάσταση της χώρας και για την υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο. Αυτό το επιχείρημα προβάλλεται στο 76% των συνολικών δηλώσεων. Το ίδιο το Μνημόνιο
Ιούνιο 3 θεωρείται πρώτη αιτία για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Μόλις από το 12% των ομιλητών. Κάτι που σύμφωνα με τον ερευνητή υπογραμμίζει το δεδομένο της καταστάσεως, ότι δηλαδή τόσο το μνημόνιο 3 όσο και τα προηγούμενα μνημόνια έχουν ενσωματωθεί πλέον στην πολιτική συλλογιστική. Ευθύνες αποδόθηκαν σε εξωκρατικούς παράγοντες σε ποσοστό 6%. Στην προηγούμενη κυβέρνηση ένα ποσοστό 3,5%. Στη διακομματική κυβέρνηση 1%. Ή σε άλλα αίτια 0,6%. Όπως σημειώνει ο κύριος Τάκας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έριξαν τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Έτσι, κατά το μνημόνιο 3 τάχθηκαν ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, ενώ η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου φαίνεται να έχει αποδεχτεί τα μνημόνια ως πολιτική πρακτική. Σύμφωνα με την έρευνα, τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίζουν οι πολιτικοί ιδρώτες στην Ελλάδα οφείλονται σε εσωκομματικά αίτια 84% που δεν σχετίζονται με το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, ένα ποσοστό 80,5% και πάντως δεν σχετίζονται με τους ίδιους με ένα ποσοστό 91%. Εν τέλει, σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια χώρα με έντονα εσωτερικά προβλήματα, με σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία η συλλογιστική των μνημονίων καλείται να λύσει και να αποτελέσει έναυσμα για την ανάκαμψη της χώρας. Πολλοί Πατρινίκοι και όχι μόνο κάνουν τη βόλτα τους καθημερινά και άλλοι τόσοι απολαμβάνουν τον καφέ τους στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η πλατεία έχει μια διαφορετική εικόνα. Εφόσον πλέον το κόκκινο σκαθάρι κατέστρεψε όλους τους φοίνικες που ομόρφωναν την πλατεία, πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι κάτοικοι από αυτού. Πολλές γενιές έπαιξαν στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Πολλοί κάνουν την βόλτα τους καθημερινά και άλλοι τόσοι απολαμβάνουν τον καφέ τους. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η πλατεία έχει μια διαφορετική εικόνα. Εφόσον πλέον το κόκκινο σκαθάρι κατέστρεψε όλους τους φοίνικες που ομόρφαιναν την πλατεία. Έχει αρρώστια, λέει ο φοίνικας. Σκυλιά μόνο. Γεμάτο σκυλιά να βλέπεις και να παίζεις και τα μωράκια μέσα. Χάλια, ούτε είναι, δεν μπορεί να βάλει ένα φύλακα. Χάλια. Χάλια δύο. Και παρόλο που φάγανε τόσα πολλά εκατομμύρια να τη φτιάξουν, την έχουν παρατημένη. Βρούμε τόπος, εδώ τα σκυλιά κάθε βράδυ δεν έρχονται να πούμε. Σκόψανε. Και έτσι ωραία.
όμως οι κάτοικοι πέριξ της πλατείας, αλλά και όσοι περνούν από το σημείο ή σταματούν για να απολαύσουν λίγη ώρα ξεκούρασης στα μπαγκάκια της, επισημαίνουν και άλλα προβλήματα, όπως η καθαριότητα. Δεν καθαρεί καθόλου την πλατεία. Καμία πλατεία, όχι μόνο αυτή εδώ, την Σαλονιά. Καμία. Οι πατρινοί, νέες αλλά και παλαιότερες γενιές ζητούν από τους αρμοδίους να μεριμνήσουν για την πλατεία υψηλών αλουμινίων, ώστε να υπάρχουν στο χώρο οι κατάλληλες συνθήκες για την βόλτα τους, αλλά και για το παιχνίδι των μικρών παιδιών. Εντάξει, φύγηκες αφού έτυχε να ρωτήσουν τους σκόπους, είναι καλός. Αλλά αυτό ήταν όλο λουλούδια και ήταν και όλο τριαντά. Αυτό όμως μας λείπει. Έως και 20% περικοπές της συντάξης φέρνει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση σύμφωνα με πληροφορίες εντός της εβδομάδας. Πάντως, ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος θα παρουσιάσει τις τελικές προτάσεις του για το ασφαλιστικό στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αλλαγές που προγραμματίζονται σε ποσοστό αναπλήρωσης, ενοποίηση ταμείων κύριας ασφάλισης, εθνική σύνταξη, επικουρική σύνταξη και ασφαλιστικές εισφορές είναι πιθανόν να προκαλέσουν περικοπές στις συντάξεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 20% κατά μέσο όρο. Η πλευρά των θεσμών, σύμφωνα με το δικαιολογητικά.gr, φαίνεται ότι έχει θέσει το όριο του νέου ποσοστού αναπλήρωσης στο 55% με 56% κατά μέσο όρο. Κάτι που σημαίνει ότι οι κύριες συντάξεις δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν το 48% και οι επικουρικές το 8% μόλις. Οι πρώτες προβολές του ποσοστού αναπλήρωσης του ΙΚΑ, ο ΑΕ και ο ΓΑ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και μένει τώρα να κωδικοποιηθεί ο συνδυασμός ανάμεσα στις καταβαλλόμενες εισφορές που θα γίνουν ενιαίες για όλα τα ταμεία, καθώς και στις περικοπές που θα προταθούν, οι οποίες μπορεί να φτάσουν στα επίπεδα του 20%. Η τελική πρόταση για την ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης υπό το ΙΚΑ, όπως επίσης και η χρονική διάρκεια ισχύως της, θα καθορίσει εν πολλοίς το πότε υπολογίζεται ότι θα γίνει η αύξηση εισφορών στους ασφαλισμένους αγρότες του ΟΓΑ. Ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος καλείται να παρουσιάσει εντός της εβδομάδας τις τελικές προτάσεις του για το ασφαλιστικό στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανό οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να επηρεάσουν όσους συνταξιοδοτήθηκαν με λίγα χρόνια σύνταξης και πριν από το 60ο έτος της ηλικίας τους. Ρεκόρ αναφορών για κακοδιαχείριση στο συνήγορο του πολίτη κατά το περασμένο έτος, με τα ασφαλιστικά ταμεία να πρωταγωνιστούν στον τομέα των προβλημάτων. Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε από την έκθεση του συνήγορου του πολίτη είναι ότι η πλειονότητα των
των παιδιών που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, αντί να καταλήγουν σε ανάδοχες οικογένειες, όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν σε ιδρύματα. Ρεκόρ αναφορών πολιτών που στην πλειονότητά τους αφορούν κακοδιαχείριση. Καταγραφή έκθεση 2014 του συνηγόρου του πολίτη, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής από την αναπληρώτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Καλλιόπης Πανού, που παρέμενε στη θέση αυτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Πάντως, ένα ποσοστό 80% των προβλημάτων έχουν επιληθεί. Η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για το 2014 αποδεικνύει ότι ήταν μια χρονιά με ρεκόρ αυξήσεων αναφορών πολιτών, οι οποίες έφτασαν το 55% από αυτές να αφορούν προβλήματα κακοδιαχείρισης, ενώ το 48% έγιναν ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με την έκθεση, το 80% των προβλημάτων κακοδιαχείρισης έχουν επιληθεί, ενώ ένα 10% από τις διοικήσεις φορέων ή οργανισμών δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις του συνηγόρου του πολίτη. Πρωταθλητές της κακοδιαχείρισης, όπως τόνισε η κυρία Σπάνου, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου οι αναφορές πολιτών φτάνουν στο 35%, ενώ ακολουθούν υποθέσεις με φορολογικά προβλήματα, τα οποία κυμαίνονται στο 20%, αλλά και τις τοπικές αυτοδιοίκησης με ποσοστό 14,5%. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μόσχος, βοηθός συνηγόρου του πολίτη, ενημερώνοντας σχετικά με την ειδική έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ειδικής προστασίας των ανηλίκων που απομακρύνονται από την οικογένειά τους. Και πέραμε στην 5η 12 Νοεμβρίου. Άκρως επιτυχημένες οι πορείες στην Πάτρα ενάντια στα μέτρα λιτότητας που πραγματοποιήθηκαν από το Εργατικό Κέντρο και το Πανεργατικό Μέτωπο. Χιλιάδες Πατρινοί έδωσαν βροντερό παρόν. Νέο μισθολογίου, ένα νέο μισθολόγιο το οποίο έρχεται να φέρει γύρω στις 150 με 200 ευρώ περίπου περικοπές μηνιαίως σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν υπάρχει οδοντίατρος που είμαι εγώ, δεν υπάρχει αναισθητικό να κάνει ένεση να βγάλει το δόντι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δυστυχώς το μνημόνιο μας έχει καταρακώσει τη ζωή μας και
βοηθάει το κοινωνικό ιστό των ανθρώπων. Ότι δεν έχουν επιτρέψει τον πόρο υπαλλήλους, έχει ασκηθεί και μεγάλη πίεση να συμμετέχουν στην απεργία. Με πήρανε πρωί-πρωί συνάδελφοι, μάλιστα μια συνάδελφος έκλειγε, μου λέει τι να κάνω, να φύγω από τη δουλειά και το τσιγλώ, όχι, γιατί θα χάσει τη δουλειά σου και δεν θα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Κατά τα άλλα όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είτε έχουμε το τετράωρο, είτε το δύο-ωρο, είτε δύο ώρες την ημέρα, ότι σε λίγο δεν θα την έχουμε ούτε αυτή, οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι στον δρόμο και όλοι να αγωνιστούμε και καταρχάς να ξέρουμε ότι ποτέ δεν χαρίστηκε τίποτα στους εργαζόμενους, ότι έχουν κατακτήσει, το έχουν κατακτήσει με αγώνες και τώρα επιβάλλεται όσο ποτέ να είμαστε όλοι στον δρόμο και να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Είναι πολλά τα προβλήματα και ο λαός μας, ο εργαζόμενος λαός, σήμερα πρέπει μέσα από την κινητοποίηση του αυτή να διατρανώσει την αντίθεση του απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θέλουν το λαό να γονατίζει υπέρ των συμφερόντων των δανειστών. Είναι ένα σλαϊντήριο που πρέπει ξανά να διατρανώσουμε την απόφαση μας ότι οι πρόσφυγες δεν είναι απειλή, γιατί θεωρώ ότι είμαστε όλοι μετανάστες, είμαστε όλοι πρόσφυγες, είμαστε εν τέλει όλοι εργαζόμενοι. Πρέπει να πούμε στο φαρσαρισμό της Ευρώπης και των λιμπεραλιστών ότι χωρίς τους λαούς δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή.
πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά που πρέπει να το, που το κάνουν αυτό, διότι ο κόσμος θα αναντιωθεί τόσο ώστε στο τέλος θα ψάχνουν να κρυφτούν, διότι αρκετά ανεχτήκαμε από όλους αυτούς. Από ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία θα αποπληρώσουμε στο μέλλον είναι ο μόνος δρόμος. Εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική με τα πιο σκληρά μνημόνια που ζούμε αυτή τη στιγμή και με την εξουθένωση της εργατιάς αλλά και των λαϊκών στρωμάτων, δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα.
Πληστηριασμοί, κόκκινα δάνεια και ασφαλιστικό στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους δανειστές. Στόχος είναι να διευθετηθούν αυτές οι εκκρεμότητες έως το Euroworking Group της Δευτέρας. Τις λίστες με όλα τα εκκρεμή προαπαιτούμενα έχουν θέσει προς συζήτηση η κυβέρνηση και θεσμοί. Με στόχο να διευθετηθούν έως το Euroworking Group της Δευτέρας. Οι Υπουργοί Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτος και Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, αλλά και ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης θα επιχειρήσουν να έλθουν σε συμφωνία με τους πιστωτές για τους πληστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια, τις τιμές των γενώσιμων φαρμάκων, τις 100 δόσεις και τα ισοδύναμα για το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι θεσμοί ζητούν συμπληρωματικές λύσεις για το θέμα των πληστηριασμών ακινήτων, με σκοπό να προστατεύονται μόνο όσοι αντικειμενικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αν και η κυβέρνηση θέλει να προστατεύεται το 55% των οφειλετών από τους πληστηριασμούς, ωστόσο όλα πλέον δείχνουν ότι θα υποχωρήσει σε χαμηλότερο ποσοστό. Ειδικά στην περίπτωση που επαληθούν οι πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση να δέχεται το αρχικό όριο των 180.000 ευρώ που έθεται ως αντικειμενική αξία για την προστασία της πρώτης κατοικίας να μειωθεί τελικά στις 150.000 ευρώ. Ακαθόδες είναι και το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με τους θεσμούς να ζητούν από την ελληνική πλευρά να προσδιορίσει πριν από την ανακεφαλαιοποίηση τη στρατηγική διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ο ελληνικός σχεδιασμός προβλέπει τις πωλήσεις συγκεκριμένων δανείων, εξοδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Μεγάλο κομμάτι των σημερινών συζητήσεων αναμένεται να αφιερωθεί στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, στις αλλαγές στη φορολογία και στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό 2016. Δυναμικά τίθεται και πάλι σε εφαρμογή το μέτρο της διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του διαχειριστή του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τον τελευταίο μήνα οι εντολές αποκοπής έφτασαν τις 100.000, ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες διεκόπηκαν 15.000 συνδέσεις ρεύματος. Σε 15.000 διακοπές ρεύματος λόγω χρεών προχώρησε το τελευταίο 15ήμερο ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ύστερα από εντολές της ΔΕΗ, η οποία αυστηροποιεί τη στάση της έναντι των οφειλετών. Παράλληλα, ο ΔΔΕ ζητάει να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία και για τις ρευματοκλοπές, φαινόμενο που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια,
ακόμη και από καταναλωτές με κατά τεκμήριο μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΔΕ, Νίκος Χατζιαργυρίου, ανέφερε ότι οι εντολές διακοπής λόγω χρεών διαμορφώνονται σε νέα επίπεδα ρεκόρ της τάξης των 100.000 τον τελευταίο μήνα. Από 60 με 70.000 που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ πριν από 5 με 6 χρόνια. Λόγω του μεγάλου όγκου των εντολών διακοπής, ο διαχειριστής είναι σε συνεννόηση με τους εργολάβους για αύξηση των συνεργείων που εκτελούν τις ιδιωτικές εργασίες. Η πλειονότητα, ωστόσο, των καταναλωτών, είτε πριν το κατέβασμα του διακόπτη, είτε αμέσως μετά, προχωρά σε εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών και επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Σε ό,τι αφορά τις ρευματοκλοπές, ο πρόεδρος του ΔΔΕ ανέφερε ότι το 2014 έγιναν 57.000 στοχευμένοι έλεγχοι από ειδικά συνεργεία που έχουν συγκεντρωθεί σε όλη τη χώρα και αποκαλύφθηκαν 5.500 περιπτώσεις, κυρίως σε εμπορικές καταναλώσεις και από όλα τα οικονομικά στρώματα. Επιχείρηση διάλυσης του ελληνικού φαρμάκου βλέπει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας από ισχυρά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος. Να σημειωθεί δε ότι τα ελληνικά φάρμακα είναι 30% έως 60% οικονομικότερα από τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιχείρηση διάλυσης του ελληνικού φαρμάκου βλέπουν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Όπως αναφέρουν από ισχυρά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση παραπληροφόρησης με στόχο να καλλιεργηθεί εντύπωση προστασίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Η αλήθεια, σημειώνουν, είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι θεσμοί με μία μονομερή και στοχευμένη πολιτική που λειτουργεί ως δούριος ύπος επιχειρούν μέσω της επιβολής ενός μηχανισμού επιλεκτικής μείωσης τιμών να διαλύσουν την ελληνική παραγωγή φαρμάκου. Με αποτέλεσμα να εισάγουμε αλλά και να πληρώνουμε ακριβότερα φάρμακα σε σύγκριση με αυτά που μπορούμε να παράγουμε. Και αυτό με επιβάρυνση των ασθενών, των ταμείων και της εθνικής οικονομίας. Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας τονίζουν ότι ενώ διατηρούνται οι ονομαστικές τιμές των νέων εισαγόμενων φαρμάκων, διαλύονται μονομερώς οι τιμές των φθηνών παλαιών δοκιμασμένων συσκευασμάτων σε επίπεδα που δεν θα είναι πλέον δυνατή η παραγωγή τους στην Ελλάδα, όπως σε τέτοιες τιμές δεν μπορούν να παραχθούν πουθενά στην Ευρώπη. Πακέτο 4,7 δις ευρώ για το νέο αγροτικό μοντέλο βρίσκεται προς έγκριση από την Κομισιόν. Συγκεκριμένα θα αφορά κυρίως στους νέους αγρότες και την αναπτύξη.
ανάπτυξη αγροτικών και κτηνοτροφικών δράσεων στην περιφέρεια. Προτεραιότητα στους νέους αγρότες στην ανάπτυξη επιχειρήσεων της περιφέρειας και στη βιολογική γεωργία αλλά και την κτηνοτροφία θα δίνει το νέο επταετές πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκε προς έγκριση από την Κομισιόν. Το πρόγραμμα αυτό ξεκλειδώνει κοινοτικούς πόρους ύψους 4,7 δισεκατομμύριων ευρώ και στόχο έχει τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο. Σύμφωνα με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα πληρωμής των δικαιούχων επενδύσεων, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης και μεταποίησης που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Τα προϊόντα που θα στοχευθούν ιεραρχικά είναι προϊόντα στα οποία η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγής τους και για τα οποία υπάρχει αναγνωρισιμότητα και αποδοχή από την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. Προϊόντα που λόγω της μη εγχώριας παραγωγής τους διαμορφώνουν υψηλό κόστος για τους παραγωγούς και η χώρα έχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή τους. Τοπικά προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής που προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες αγορές. Βασικά αγροτικά προϊόντα που αποτελούν πρώτη ύλη για μεγάλο τμήμα μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή 7 ημέρες γεγονότα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Καλώς απόγευμα.